Και ένα φυσικό ενώ. Άμα έχουμε τους ξεναγούς, τότε καλύτερα να κάνουμε τη δουλειά εξαλλαγή. Εμείς θέλαμε να σας υποδεχθούμε εδώ σαν σύλλογος φίλων Αρχαίου Θεάτρου Σικιώνα που έχετε. Ένα σύλλογο που έχουμε φτιάξει για να προωθήσουμε την ιστορία που λέγεται Αρχαίου Θεάτρου Σικιώνα. Και επίσης σαν διαδικτυακή ομάδα που μπορεί όποιος ασχολείται με το ίντερνετ να μας βρει, θα ανοίξουμε το Αρχαίο Θέατρο Σικιώνα. Έχουμε μια διαδικτυακή ομάδα που κάνουμε κάποιες δράσεις και ο σκοπός μας είναι η ανάδειξη αυτού του πανέμορφου χώρου που μόλις ζήσατε και εμείς θα το ανεβάσουμε και βίντεο, με τι δεδαλώδη τρόπο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Δηλαδή πρέπει να περάσει από μέρη τα οποία άμα δεν έχει οδηγό μπροστά, αποκλείεται να μπορέσει να τα βρει. Και εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένα ενέργειες και έχουμε ζητήσει στην καινούργια εθνική οδό να γίνει κόμβος για την Αρχαία Σικιώνα. Γιατί η Αρχαία Σικιώνα είναι ένα διαμάντι για την περιοχή. Και πιστεύω και για την πατρίδα. Και πρέπει να αναδειχθεί. Έρχεται. Λοιπόν, αυτό ήθελα μόνο σαν υποδοχή. Ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή να πείτε στα μέρη μας. Και δύο κουβεντούλες μόνο για να μην σας καθυστερήσω γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί. Να σας δείξω απλώς ότι αυτή εδώ είναι η εκδήλωση που είχαμε κάνει σε αυτόν τον χώρο πέρυσι, συμπτωματικά ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στις 23 Μαΐου. Έγινε και μία μουσική εκδήλωση, στην οποία παρουσιάσαμε την ύπαρξη της διαδικτυακής μας ομάδας και ανακοινώσαμε και την ίδρυση του συλλόγου μας. Και όποιος θέλει από εσάς να γραφτεί στο σύλλογο μπορεί ευχαρίστως να γίνει μέλος στον σύλλογό μας. Σας είπα, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ή μπορώ μετά να σας δώσω εγώ και τα τηλέφωνα για επικοινωνία. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση, ορίστε. Πιο εύκολο είναι να γράψετε την φράση «Θα ανοίξουμε το Αρχαίο Θέατρο Σικιώνας» και θα σας πάει από μόνος. Έχετε καμία σχέση με το διάζωμα, με το διάζωμα. Έχουμε σχέση, όχι άμεσα, δεν έχουμε σχέση. Υποστηρίζουμε τη δράση του διαζώματος, είμαστε συμπαραστάτες στην ίδια κατεύθυνση, αλλά έχουμε μια ανεξαρτησία, δική μας οντότητα σαν σύλλογο. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση έγινε πέρυσι και το χειμώνα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έγινε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς παρακολούθησε, τα οποία πρακτικά αυτής της ημερίδας και τα κείμενα και τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε επίσης εύκολα στην ιστοσελίδα της ομάδας, το θέατρο, όπου παρουσιάστηκε όλη η δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους και ήταν μια πολύ σημαντική ημερίδα, ακριβώς για να αναδειχθεί και να γίνει η διαδικασία. Αυτά εν ολίγης για τη δράση μας και από εκεί και πέρα τώρα εγώ αν θέλετε αφού επισκεφτείτε το μουσείο μπορούμε μετά, έχω κάποια κειμενάκια που μου έδωσε ο υπεύθυνος καθηγητής εδώ, ο αρχαιολόγος, ο κ. Γιάννης Ολόλος, κάποια κειμενάκια που αφορούν τα 4-5 μέρη που μπορείτε να δείτε. Δεν είμαι αρχαιολόγος, δεν είμαι ξεναγός και προς Θεού μην παρεξηγηθώ από κανένα ξεναγό. Ιστορία, καλύτερα μας το πούλουμε. Τώρα, ο κ. Κοκονάκης, ο οποίος εκπροσωπεί και το Ίδρυμα Κορυφιακών Μελετών, θέλει ίσως να σας πει δύο κουβεντούλες. Και αντιπρόεδρος του... Να είσαστε κοντά για να ακούγεστε. Εταιρείας Κορυφαίων Συγγραφέων. Σας καλωσορίζουμε στην αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας, ίσως πάντως σίγουρα της Πελοποννήσου καλύτερα. 100 χρόνια νεότερη της Σπάρτης και 200 των Αθηνών. Εδώ γεννήθηκε η τραγωδία, εδώ είχαμε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, τους μεγαλύτερους ζωγράφους. Εδώ ο Προμηθέας κορόιδεψε το Δία, το Δία συμμόρισε τον Προμηθέα. Έχω φέρει αρκετά για την ιστορία και τις μυθολογίες. Καλό θα είναι μέσα στο πούλμα να τα διαβάσετε, γιατί τώρα είναι κουραστικά. Όχι, γιατί, να τα διαβάσουμε τώρα. Τι λέτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, πιο καλά να τα διαβάσουμε τώρα.